Δίπλα τώρα εγώ και να μην δούμε ούτε καπνό ούτε τίποτα δεν είδαμε. Άκουσα το στενοφόρο, άκουσα τι πυροσβεστικέ και βγήκα και μου είπαν ότι είναι καμένοι. Εξέπνευσαν μαζί μέσα στο ισόγειο διαμέρισμα που διέμεναν τα τελευταία χρόνια στο Δαράτσο Κιδονία. Ένα 78χρονο και η 67χρονη σύζυγό του, ανήμποροι να αντιδράσουν όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, έσβησαν αβοήθητη. Ήταν λίγο μετά τι 9 το πρωί. Άμεσα στο σημείο Μεταβήκανε δύο, τρία περιοριστικά οχήματα με εννέα με εννέα πυροσβέστες και θέσαμε την φωτιά άμεσα υπό πλήρη έλεγχο. Φτάνοντα στο σημείο, εντό οικία υπήρχαν δύο άτομα χωρί αισθήσει Οι σωροί των δύο ηλικιωμένων βρέθηκαν στο σαλόνι του σπιτιού χωρί να διευκρινίζονται τα αίτια θανάτου. Σοκαρισμένοι οι γείτονε μίλησαν για φιλήσυχου και ιδιαίτερα αγαπητού ανθρώπου με σοβαρά προβλήματα υγεία. Αυτό είχε άνοια, είχε, τον κόσμο και έφευγε. Και η γυναίκα μου κάθε μέρα αν όχι κάθε μέρα, κάθε μια και τον γύριζε πίσω, τον έφερνε κύριε Στέλιο, κύριε Στέλιο. Η γυναίκα του ανάπηρη, μέσα. Πολύ καλή άνθρωπη. Από έξω του έφερνα πράγματα, φαγητό, ρούχα, ό,τι μπορούσε. <laughs> το ζευγάρι δεχόταν τη φροντίδα των κοινωνικών υπηρεσιών του δημοχανίων, καθώ η 67χρονη που είχε κινητική αναπηρία ήταν αδύνατο να σταθεί στο πλάι του συζύγου τη, που έπασχε από άνοια και συχνά έφευγε από το σπίτι ξεχνώντα να επιστρέψει. Τους βοηθούσαμε, ήταν πάρα πολύ καλή και αγαπητοί. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Προβλήματα υγείας. Προβλήματα ήταν ανάπηροι, τους πρόσεχε ο Δήμος τα κορίτσια να είναι καλά, η κοινωνική λειτουργία και αυτή. Ερχότανε, τα είχε 500 γυναίκα ανάπηροι, αλλά τα μυαλά της τα είχε. Εκείνο είχε άνοια και έφευγε, τον μαζεύαμε, τον φέρναμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ειδικά αυτός ήταν ένας φοβερό παιδί, παιδε, έβγαινε έξω, ερχόταν ο Γόλου χαρούμενος, όλο αλλά είχε το πρόβλημα στο μυαλό αυτό το νάνι. Το ενδεχόμενο εγκληματική ενέργεια έχει αποκλειστεί ενώ ω προ τα αίτια τη πυρκαγιά που οδήγησε στο θάνατο το ζευγάρι διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα τη πυροσβεστική. Το ανακριτικό τη πυροσβεστική θα κάνει τι ενέργειε και θα το εξετάσουν. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Το ανακριτικό θα πει ότι ακριβώ έχει γίνει. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στα χανιά τον τελευταίο χρόνο. Στι 20 Φεβρουαρίου, μια 69χρονη στον Κουμπέ, καθυλωμένη λόγω κινητικών προβλημάτων, είχε βρει φρικτό θάνατο από πυρκαγιά στο διαμέρισμά τη.